Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Ο Λευκός Οίκος και η Αμερικανική Διπλωματία Νίκο δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για την χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Ερντογάν. Ωστόσο, η λυπή ανακοίνωση μέσω tweet του αναπληρωτή εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στην ουσία επαναλαμβάνει την πάγια και αμετάβλητη ουδετερότητα των ΗΠΑ όπως αυτή καταγράφεται από τη δεκαετία του 70. Ο Αντένα ρώτησε τον εκπρόσωπο του State Department για το πώς σχολιάζει η Αμερικανική Διπλωματία τη συζήτηση που γίνεται περί προσφυγής των ελληνοτουρκικών διαφορών στη Χάγη. Και στην απάντησή του, ο εκπρόσωπος ήταν σαφής. Επικεντρώθηκε μόνο στις θαλάσσιες διαφορές, περιορίζοντας το εύρος του και σημείωσε ότι αυτές πρέπει να λυθούν με βάση το διεθνές δίκαιο, κάτι που φωτογραφίζει τη Χάγη και το διεθνές δικαστήριο. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Καλούμε όλα τα κράτη να επιλύσουν τις θαλάσσιες διαφορές τους ειρηνικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Νίκο. Θανάση, υπάρχει όμως και μια αποκάλυψη για τη στενή σχέση Τραμπ-Ερντογάν, σύμφωνα τουλάχιστον με ορισμένα δημοσιεύματα. Ναι, σήμερα είχαμε δημοσιεύματα σχετικά με το βιβλίο του Τζον Μπόλτον, που πρόκειται να βγει στην κυκλοφορία τις επόμενες ημέρες. Να θυμίσουμε ότι ο Τζον Μπόλτον, Νίκο, είναι ο αξιωματούχος που πρώτος αποκάλυψε ότι οι αποφάσεις Τραμπ για την Τουρκία υπαγορεύονται από τα προσωπικά του επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό στην ουσία το επαναλαμβάνει στο βιβλίο του που πρόκειται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα. Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας στο βιβλίο του καταγράφει ότι σε μια ιδιωτική του συνομιλία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Ουίλιαμ Μπαρ, το 2019, του εξέφρασε τις ανησυχίες ότι ο πρόεδρος Τραμπ έκανε προσωπικές χάρες τόσο στον πρόεδρο Ερντογάν, όσο και τον Κινέζο ομολογό του. Το ενδιαφέρον, Νίκο, είναι ότι ο Τζον Μπόλτον είναι το πρόσωπο που επιθυμούν διακαώς οι δημοκρατικοί να καταθέσει την κερουσία τις επόμενες μέρες και να ρίξει φως στις ενέργειες του Αμερικανού Προέδρου στο θέμα της Ουκρανίας. Ένα ζήτημα για τον οποίο τον έχουν παραπέμψει με το ερώτημα της καθάρισης. Νίκο. Να ευχαριστήσω τον Θανάση Τσίτσα.